Από τα πτέσματα αυτών, θέλει συγχωρήσει σε εσάς ο πατήρ σας, ουρανίες. Εάν όμως δεν συγχωρείτε τους ανθρώπους, τα πτέσματα αυτών, ουδέ ο πατήρ σας θέλει συγχωρήσει τα πτέσματά σας. Και όταν νηστεύετε, μην γίνεστε ως υποκριτές, σχιστοποιοί, διότι φανίζωσε το πρόσωπο αυτού, για να φαίνονται εις αυτούς τους άνθρωπους ότι νηστεύουν. Αληθώς σας λέω ότι έχουστε ήδη το μισθό αυτού. Σεις όμως, όταν νηστεύεις, αλείψον την κεφαλή σου και τον ύψο των πρόσωπών σου, για να μην φανίσεις τους ανθρώπους ότι νηστεύεις, αλλά εις τον πατέρα σου το εν το κρυπτό και ο πατήρ σου ο βλέπων εν το κρυπτό θρήσει ανταποδώσει εν το φανερό. Μη θησαυρίζετε σε αυτούς θησαυρούς υπό της γης, όπου σκόλος και σκορία εμφανίζει, και όταν κλέπτει διατρύπωση και κλέπτουση. Αλλά θησαυρίζετε σε αυτούς θησαυρούς εν του ουρανού, όπου ούτε σκόλος ούτε σκορία εμφανίζει, και όπου κλέπτει δεν διατρύπωση ουδέ κλέπτουση. Επειδή όπου είναι θησαυρός σας, εκεί θέλει είστε και η καρδία σας. Ο λήξος του σώματος είναι ο οφθαλμός, εάν λοιπόν ο οφθαλμός σου είναι καθαρός, όλο το σώμα σου θέλει είσαι φωτεινόν. Εάν όμως ο οφθαλμός σου είναι πονηρός, όλο το σώμα σου θέλει είσαι σκοτεινόν. Εάν λοιπόν το φως εν του σύ είναι σκότος, το σκότος πόσον. Ουδές δίνεται δύο κυρίως να δουλεύει, διότι ή το ένα θέλει μισήσει και τον άλλον θέλει αγαπήσει, ή το ένα θέλει προσκοληθεί και τον άλλον θέλει καταφρονήσει. Δεν δίνεστε να δουλεύετε Θεόν και μαμονά, ας σε δίκη δόξα το όνομα του Θεού. Αλληλούια. Εδώ βλέπουμε τον Ιησού Χριστό μας, αλληλούια, στη διακονία Του να κηρύττει στα πλήθη. Στο προηγούμενο κεφάλαιο βλέπουμε τους μακαρισμούς και λέει πράγματα τα οποία πάνε αντίθετα με αυτό που πιστεύουν αυτοί που ακούνε. Αυτοί περιμένουν κάτι διαφορετικό, ακούνε κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που ζουνε. Ζουνε σε έναν κόσμο το οποίο αυτοί έχουν πλάσει. Ένας κόσμος που προβάλλει τον εαυτόν του, ένας κόσμος που θέλει να δείξει τα καλά έργα του, ένας κόσμος θρησκευτικός που θέλει να φανερώσει πόσο καλός είναι. Και εδώ έχετε ο Χριστός και λέει κάτι τελείως διαφορετικό. Μακάρι η πτωχή του πνεύματι, μακάρι η πραής. Λέει πράγματα τα οποία δεν μπορούν να το δεχτούν ή αν το δεχτούν τους φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο. Και ζούμε τώρα μια εποχή που είναι κάπως η ίδια. Ζούμε σε μια εποχή το οποίο ο κόσμος έχει τελείως διαφορετική ιδεολογία από ό,τι έχει ο Λόγος του Θεού. Είναι ένας κόσμος ο οποίος προβάλλει τον εαυτόν του, ζει τη ζωή του ώστε να αποκτήσει όσο μπορεί, να φανερωθεί και να φαίνεται όσο μπορεί και να αποκτήσει όσα υπάρχει στη γη ώστε να δείξει στον κόσμο ότι είναι καλύτερος από όλους τους άλλους. Και είναι το πνεύμα του κόσμου αυτό, Είναι το πνεύμα του κόσμου που προσπαθούμε εμείς με όλη ό,τι μπορούμε, με τις προσευχές μας, με διάφορα μέσα που μας δίνει ο Λόγος του Θεού και ο Θεός, ώστε και εμείς να μην έχουμε τέτοια πράγματα μέσα στη ζωή μας. Προσπαθούμε να είμαστε στο δρόμο, ο οποίος μας φέρει σε ένα σημείο που ο Θεός είναι ευχαριστημένος με τη ζωή μας. Να είμαστε δηλαδή τελείως διαφορετικοί από τον κόσμο. Όπως ξέρετε είμαι δάσκαλος, αυτοί που δεν ξέρουν, και το ζω αυτό καθημερινώς. Βλέπω παιδιά μέσα στη τάξη μου που έχουν μία τελείως διαφορετική ιδεολογία από το είχαμε πριν 10 χρόνια. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Δεν υπάρχει να νοιάζεσαι για κάποιον άλλον, δεν υπάρχει να προσφέρεις τίποτα σε κάποιον άλλον, αλλά υπάρχει μόνο πώς να αποκτήσεις, πώς να δείξεις τον εαυτό σου ότι είσαι ο καλύτερος και που είσαι διαφορετικός. Και ο Θεός μας φυλάξει αν αυτό εισέρθει μες στην καρδιά μας και με γίνεται μες στην εκκλησία μας. Και εδώ ο Χριστός μας δείχνει την οδό. Δείχνει την οδό με τρία βασικά πράγματα πώς πρέπει να είναι ένα παιδί του Θεού ώστε να είναι ευάρεστος ενώπιον του Θεού και να είναι σε ένα ευλογημένο σημείο στη ζωή του ώστε ο Θεός μπορεί να τον ευλογήσει. Είναι τρία πράγματα που πρέπει να κάνουμε στη ζωή μας, αν δεν τα έχουμε ήδη, το οποίο πρέπει να είναι ενεργοποιά, δηλαδή να γίνονται στη ζωή μας και να φαίνεται όχι στον κόσμο, αλλά στο Θεό. Ότι το έχουμε αυτό, ότι το κάνουμε αυτό. Και ευχαριστώ τον Θεό διότι το βλέπουμε αυτό στην Ελλάδα, Το βλέπουμε αυτό στις εκκλησίες μας, Βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν απαρνηθεί τον εαυτόν τους, σηκώντας το σταυρό τους καθημερινά και ακολουθούν τον Χριστό. Θέλουν δηλαδή όχι να είναι ευάρεστοι στον κόσμο,
ούτε καν τους νοιάζει τι λέει ο κόσμος, αλλά έχουν μία νοοτροπία που θέλουν να είναι μόνο και μόνο ευάρεστοι στο Θεό, δόξα τον Κύριο. Κύριε, αυτό που θέλουμε μέσα στη ζωή μας και το θέλουμε και τα παιδιά μας. Για αυτή τη στιγμή ο στόχος του πονηρού, ο στόχος του διαβόλου είναι τα παιδιά μας, είναι να τους αλλάξει αυτό που έχουν λάβει από τους γονείς τους, να αλλάξει αυτό που έχουν λάβει από την εκκλησία τους και να δώσει ο πονηρός το δικό του σκοτάδι, να τους βάλει μέσα στην καρδιά τους το ανταγωνισμό, να τους βάλει μέσα στην καρδιά τους να είναι καλύτεροι, να τους βάλει μέσα στην καρδιά τους να φαίνονται. Και βλέπουμε βέβαια με το social media που όλοι πάσχουνε για μερικά likes, που όλοι πάσχουνε για πιο πολλούς followers, όλοι πάσχουνε να είναι το καλύτερο που λένε version από τον εαυτόν τους. Δηλαδή, να είναι οι καλύτεροι σε αυτή τη γη. Και ο Θεός να μας φυλάξει με αυτό το πνεύμα, Δηλαδή, αυτό το πνεύμα έχει και ο διάβολος, Γι' αυτό έπεσε. Γιατί ήθελε να ήταν καλύτερος από όλους και πάνω από όλους και τελικά ήθελε να είναι και πάνω από το Θεό, Και δόξα τω Θεώ, διότι έχουμε το Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού που πάντα μας φέρνει στο σωστό δρόμο. Ο Λόγος του Θεού που μόλις πέφτουμε μέσα και διαβάζουμε, ξεδιψάμε και μας φέρνει σε μια ευθεία η οποία μας φέρνει πάντα μέσα στην αγκαλιά του, δόξα τον Κύριο. Και εδώ ο Λόγος του Θεού, όπως διαβάζουμε, λέει: προσέχετε, μην κάνετε τη λαιμοσύνη σας έπρεπε των ανθρώπων. Και είναι πολύ σημαντικό μέσα το μέρος της ζωής μας, σαν χριστιανοί, να λαιούμε, να δίνουμε. Να είμαστε χριστιανοί που προσφέρουμε. Να είμαστε χριστιανοί που βλέπουμε δεξιά και αριστερά μες στην Εκκλησία τις ανάγκες και τις καλύπτουμε. Και πόσο ευχαριστήθηκα αυτόν τον καιρό που πήγαμε και με την οικογένειά μου κάνουμε μια επίσκεψη σε κάτι αδέλφια. Ένας αδερφός που περνάει πάρα πολύ άσχημα, περνάει μια δοκιμασία με την υγεία του και όπως συζητάγαμε μας λέγανε τις ανάγκες τους και πόσο ο Θεός φρόντιζε και μας είπε ότι κάποια στιγμή χτύπησε η πόρτα και χρειαζόντουσαν πολλά λεφτά για τους γιατρούς για μια θεραπεία που έπρεπε να κάνουν που ήταν για, αν δεν την έκανε θα πέθαινε και χτύπησε την πόρτα και ήταν αδέρφια και είχα, τα αδέρφια μέσα στα χέρια τους ένα φάκελο που είχε ακριβώς τα λεφτά που χρειαζόντουσαν. Και δοξάζουμε τον Θεό. Γιατί? Διότι βλέπουμε ότι το Πνεύμα του Θεού ενεργεί μέσα στην Εκκλησία. Και έτσι φαίνεται, έτσι φαίνεται ότι ο Θεός υπάρχει μέσα στην Εκκλησία. Γιατί? Η αγάπη το πιστών, η αδερφότητα, τα αδέρφια να αγαπάνε ο ένας τον άλλον και να θέλουν να προσφέρουν. Και δοξάζουμε τον Θεό. Και αυτό πρέπει να είναι όχι μόνο μέσα στη ζωή μας, αλλά να τα μάθουμε και στα παιδιά μας, Να είναι άνθρωποι που δίνουνε και να δίνουνε κρυφά. Να είναι άνθρωποι που θέλουν να προσφέρουνε. Και θυμάμαι, όπως σας είπα και πριν, μέσα στην τάξη μου είχα αυτή τη συζήτηση, πως είναι καλό να δίνουμε από ό,τι έχουμε, όσο και άλλοι να έχουνε, και τους φάνηκε πολύ παράξενο, Δεν είναι χριστιανά τα παιδιά, δεν έχουν αυτό το πνεύμα, όμως το σου φάνηκε πολύ αλόκοτο. Πώς έχει μετατρέψει τη σκέψη των παιδιών, Γιατί ζούμε τώρα η καινούργια γενιά που νομίζουν ότι όλοι τους χρωστάνε κάτι, Ότι πρέπει να παίρνουν και ποτέ δεν μη δίνουν. Και μη γέννητο να υπάρχει αυτό μέσα στην Εκκλησία και μη γέννητο ο πονηρός να μεταμορφώσει τα παιδιά μας έτσι, Να νομίζουν ότι είναι σε μια θέση που πρέπει να παίρνουν και όχι σε μια θέση που να δίνουν. Και αλήθεια είναι πώς μπορούμε να δώσουμε, πώς μπορούμε να προσφέρουμε. Και ο μόνος τρόπος που μπορούμε να προσφέρουμε και να είμαστε άνθρωποι που μπορούμε να προσφέρουμε είναι όταν ο Θεός μένει μέσα μας. Διότι ο Θεός είναι ο Θεός που ελεεί. Όπως έχει ελεήσει και εμάς και μας έχει ευλογήσει εμάς, με τον ίδιο τρόπο πρέπει να ευλογούμε και εμείς. Και όταν εμείς μένουμε μέσα στο Θεό και ο Θεός μένει μέσα σε εμάς, τότε τι γίνεται, καρποφορούμε. Και ο Λόγος του Θεού λέει στο κατά Ιωάννη, στο 15 κεφάλαιο, «Εγώ είμαι άμπελος, εσύ στα κλίματα, ο μένω εν ημί και εγώ εν αυτό, αυτός φέρει καρπών πολύ, διότι χωρίς εμέ δεν δίναστε να κάνετε ουδέν». Και αν δεν μπορώ να δίνω, αν δεν μπορώ να προσφέρω, μήπως είμαι σε ένα κίνδυνο ότι πλέον ο Θεός δεν ζει μέσα μου.
Είμαι σε ένα κίνδυνο το οποίο ο Θεός δεν πλημμυρίζει με αγάπη. Και πολλές φορές αυτόν τον άβνο έχω ακούσει αυτό το δάφιο που λέει «Η αγάπη του Θεού χαίεται μέσα στην καρδιά μας γιατί δια Πνεύματος Αγίου». Το Πνεύμα το Άγιο έχει και μας γεμίζει αγάπη. Και όταν έχω εγώ αγάπη, πώς δεν μπορώ να μην προσφέρω? Πώς δεν μπορώ να μην δώσω? Όταν ο Θεός είναι αυτός που δίνει, και ο χριστιανός πρέπει να είναι γενναιόδερος. Μα αδερφέ μου, δεν έχω λεφτά. Αδερφέ μου, δεν είναι θέμα πάντα λεφτά. Αυτή τη στιγμή, νομίζω το πιο πολύτιμο πράγμα που έχουμε στη ζωή μας είναι ο χρόνος. Και όλοι αυτό λέμε. Δεν έχουμε χρόνο. Δεν έχουμε χρόνο. Όμως, πόσο σημαντικό είναι να πάει να επισκέφτεσαι κάποιον. Να πάει να πας από τον αδερφό που είναι ο άρρωστος. Και αυτό, ελεείς. Δίνεις από τον χρόνο σου. Να πηγαίνεις και να χτυπάς αυτή την πόρτα. Να πηγαίνεις και να δίνεις ό,τι έχεις. Και το δοξάζω το Θεό, γιατί χθες πήγαμε σε άλλη μια επίσκεψη και αυτό ακούσαμε. Που έχετε ένας αδερφός σε μια αδερφή που είναι κατάκητη και έρχεται σε όλη αυτή την περιοχή που μένουμε. Πηγαίνει σε 10 σπίτια κάθε Κυριακή. Και προσφέρει ό,τι έχει, επισκέψεις. Και ο Θεέ μου, τι όμορφα που είναι. Τι όμορφα που είναι όταν εσύ κατοικείς μέσα μας και το μόνο πράγμα που έχουμε είναι πλέον να προσφέρουμε, γιατί είναι δύσκολο. Και εγώ είμαι ο πρώτος ένοχος αυτό, διότι η ζωή είναι πάρα πολύ δύσκολη. Έχουμε τον Φαραώ που μας μαστιγώνει και τα ωράρια της δουλειάς γίνονται και μεγαλύτερα και μεγαλύτερα. Όμως ο Θεός έρχεται εδώ και λέει, εγώ μπορώ, άμα θέλεις, εγώ μπορώ να σου δώσω αυτό. Μπορώ να σου δώσω τον χρόνο, μπορώ να σου δώσω την ευκαιρία, μπορώ να σου δώσω αν εσύ θελήσεις και θέλεις να είσαι άνθρωπος που δίνει, άνθρωπος που προσφέρει και ο άνθρωπος που είναι γενναιόδερος. Με τι? Με τα πράγματα του Θεού, αλληλούια. Και ευχαριστώ τον Θεό διότι κάθε φορά που έρχομαι στην Ελλάδα, αυτό μου τη θυμίζει αυτό το δάφιο. Μου θυμίζει πώς πρέπει να είμαστε σαν χριστιανοί, άνθρωποι που δίνουν, και ευχαριστώ τον Θεό, διότι ζούμε σε μια εκκλησία όπως την εδώ, που υπάρχουν τέτοια άνθρωποι και μας και βλέπουμε πώς πρέπει να είμαστε και πώς πρέπει να προχωρούμε. Και πιο σημαντικό, πώς πρέπει να είναι και τα παιδιά μας, η καινούργια γενιά. Αυτοί που θα μεγαλώσουν μες στην εκκλησία και θα συνεχίσουν το έργο, να είναι άνθρωποι που προσφέρουν, άνθρωποι που δίνουν, άνθρωποι που νοιάζονται για την αδερφότητα, γιατί ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που έχουμε μέσα στη ζωή μας είναι η Εκκλησία του Χριστού. Για τον Θεό είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη γη, είναι η Εκκλησία του Χριστού. Για τον Θεό είναι το πιο σημαντικό πράγμα, να είναι και το πιο σημαντικό πράγμα και για μένα. Να νοιάζουμε δηλαδή για το έργο του Θεού, να νοιάζουμε για την Εκκλησία του Θεού. Να νοιάζουμε πώς είναι ο αδερφός μου, η αδερφή μου και πώς μπορώ εγώ με το μικρό μου τρόπο να προσφέρω ώστε η Βασιλεία των Ουρανών να αυξάνεται πάνω στη γη, να γίνεται καλό, Και πόσες φορές δεν ακούμε ανθρώπους που έρχονται μέσα στην εκκλησία μας και λένε, ήρθα στην εκκλησία και αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν η αγάπη, η αγάπη των πιστών, η αδερφότητα, οι άνθρωποι που είναι χαρούμενοι με στην παρουσία του Θεού, αλληλούια. Και ο πατήρ σου βλέπων εν το κρυπτό, αυτός θέλει σε ανταποδώσει εν το φανερό. Και θέλουμε αυτό. Θέλουμε να είμαστε ευάρεστοι ενώπιον του Θεού. Όπως είπα πριν, ο κόσμος πάσχει να αρέσει στον κόσμο. Ο κόσμος κάνει ό,τι μπορεί, ξοδεύει, κάνει ό,τι μπορεί για να αρέσει στον κόσμο. Εμείς δεν θα έπρεπε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αρέσουμε στο Θεό μας, αλληλούια. Για να μπορέσουμε να είμαστε σε μια θέση που ο Θεός να είναι χαρούμενος με τη ζωή μας. Δηλαδή να μας βλέπει ο Θεός και να χαίρεται. Και με καμάρι να μας συστήνει στον κόσμο, Να λέει αυτό είναι το παιδί μου, αυτή είναι την κατέρα μου, αυτός είναι ο γιος μου, γιατί? Γιατί κρατάει το λόγο μου. Και αυτό ζητάει ο Θεός από εμάς, να κρατάμε το λόγο του. Ξέρεις, στην Αυστραλία ζούμε μια εποχή η οποία είναι πολύ παράξενη, θα έλεγα. Υπερβολικά το λέω, όμως κάθε εβδομάδα ακούμε μια καινούρια διδασκαλία. Κάθε εβδομάδα ακούμε μια καινούρια εκκλησία. Και κάθε εβδομάδα ακούμε και μια πτώση. Και είναι πολύ δυσάρεστο, διότι δυσφημίζεται
ο Λόγος του Θεού, δυσφημίζεται η Εκκλησία του Χριστού, δυσφημίζεται ο χριστιανισμός. Γιατί? Διότι υπάρχουν άνθρωποι που νομίζουν με τα ανθρώπινα τεχνάσματα και με ψεύτικα πράγματα μπορούν να κάνουν το έργο του Θεού. Και το πιο σημαντικό πράγμα που υπάρχει μέσα στην Εκκλησία είναι αυτός, ο Λόγος του Θεού. Να μην προσθέτουμε, να μην αφαιρούμε και δοξάζω το Θεό. Διότι μόλις πατάω στην Ελλάδα είναι αυτό που η ψυχή μου εφραίνεται. Ξέρω ότι όποια εκκλησία που θα πάω θα ακούσω το Λόγο του Θεού. Όπου εκκλησία θα πάω θα ακούσω τη φωνή του Θεού, διαπροφητεία. Και πόσα χάρηκα την Κυριακή που ακούσαμε το Πνεύμα του, το Άγιο, να λαλεί με τους προφήτες, να ακούμε το χάρισμα του Θεού, το χάρισμα του Αγίου Πνεύματος, να λαλεί ελεύθερα, να προτρέπει, να ελέγχει, να παρηγορεί, δοξάζοντας τον Θεό. Το δεν υπάρχει έξω, Δεν υπάρχει στις λεγόμενες χαρισματικές εκκλησίες. Υπάρχει μόνο σώο, Υπάρχει μόνο φιγούρα. Και ο Θεός να μας συγχωρέσει, Και να μπορέσει ο Θεός να κάνει κάτι με όλα αυτά. Διότι όπως είπα και πριν, δυσφημίζεται οι εκκλησίες, οι χαρισματικές. Και δεν υπάρχει τόπο το οποίο μπορεί κάποιος να μπει μέσα και να ακούσει. Και μόλις ομολογούμε και λέμε ότι είμαστε εκκλησία που δικαιοσύνη, φοβούνται οι άνθρωποι και έχουν δίκιο. Γιατί? Διότι δεν κρατάνε το λόγο. Δεν υπάρχει πλέον μία σειρά. Δεν υπάρχει μία τάξη. Και έχει γίνει ένα σοου, μία συναυλία, κάτι χαρίσματα που δεν καν υπάρχουν στο λόγο του Θεού, μόνο και μόνο για να τραβάνε τον κόσμο. Και μερικές φορές το επιτυχαίνουν, τραβάνε τον κόσμο, όμως δεν μπορούν να το κρατήσουν. Με ψέματα δεν κρατιέται ο κόσμος. Με ψέματα δεν μπορεί ο άνθρωπος να γνωρίσει τον Χριστό. Μόνο δια του Ευαγγελίου, μόνο δια του λόγου του Θεού, μόνο δια του Πνεύματος Αγίου, μόνο όταν μπαίνεις μέσα και βλέπεις άνθρωποι να λατρεύουν τον Θεό με πνεύματι και αληθεία. Είναι τόσο ευλογημένο αυτό, Τόσο ευλογημένο να δοξάζουμε τον Κύριο, αλληλούια. Και όταν προσεύχεστε, μη όσοι υποκριτέ, διότι αγαπώσει να προσεύχονται οι στάμνοι στις συναγωγές. Και ένα άλλο πράγμα έξω, εκκλησίες, δεν υπάρχει προσευχή πλέον. Δεν υπάρχει τόπος να πας να γονατίσεις, να προσευχηθείς, Και έρχονται τώρα, δόξα τω Θεώ, άνθρωποι στην εκκλησία μας, καινούργοι, προστά στον Θεό, και έρχονται και μία ώρα πριν την εκκλησία έχουν προσευχή και το προσιάζονται, τα γονατίσουμε, ναι. Θα προσευχηθούμε μία ώρα, στα γόνατα, στα γόνατα. Και τους εφραίνεται η καρδιά τους, δεν το έχουν ξανακάνει τη ζωή τους. Μιλάμε για άνθρωποι που είναι χρόνια, δεκαετίες στην εκκλησία και δεν έχουν προσευχηθεί ποτέ στη ζωή τους στα γόνατα, Δεν τους έχει πει κανένας, δεν το ξέρουν καν. Και καθόμαστε εκεί μία ώρα στην προσευχή και ευχαριστούνται. Λέει δεν το έχουμε δει. Και είναι ένας καινούριος που έρχεται στην εκκλησία μας τώρα, χρόνια, 40 χρόνια στον Κύριο, Λέει δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Έχω πάει σε όλες, λέει, στην εκκλησία στην Αυστραλία. Δεν έχω ξαναδεί να προσεύχεσαι μία ώρα στα γόνατα και λέει φρέντε καρδιά μου, Ακούω γλωσσολαλιά, ακούω προφητείες, βλέπω το Πνεύμα του Θεού να έρχεται, λέει και χαίρομαι και έχω ειρήνη στην καρδιά μου. Κάτι τόσο απλό, κάτι τόσο ευλογημένο. Και δυστυχώς το έχουν εγκαταστασίσει αυτό, με διάφορα μπάντ, με διάφορα οχίστες, με διάφορα αυτά, όμως δοξάζουμε τον Θεό, διότι ο Θεός είναι αληθινός, Και μόλις εμείς είμαστε πιστοί στο Λόγο Του, ο Θεός έρχεται, Διότι δεν λησμονεί, δεν ξεχνάει και στο Λόγο του ο Θεός είναι πιστός και έρχεται, δόξα τον Κύριο. Και δύο λόγους του Θεού λέει, όταν προσεύχεστε, μην δείστε στον υποκριτέ. Και πόσο σημαντικό είναι να συνεχίσουμε αυτό, την προσευχή, τον αγώνα της προσευχής, δόξα τον Κύριο. Θυμάμαι και εγώ τα πίστεψα πριν χρόνια, σαν νεολαία, το είχαμε αυτό, Ορεινυχτίες, προσευχή και θυμάμαι ήταν αυτό που με κράτησε στο αγιασμό, Είχα πιστέψει γύρω στους 18-19 χρονών και θυμάμαι αυτές τις προσευχές. Θυμάμαι κιόλας με τον αδερφό μας Δημήτρη Κοντρούμπα, πηγαίναμε την Κυριακή 5 ώρα το πρωί, πηγαίναμε εκκλησία, σαν νεολαία και λέγαμε θα προσευχηθούμε ο Θεός να ευλογήσει τον ομιλητή, Να πέσει ο Θεός στο Πνεύμα το Άγιο και ο Θεός να μας ευλογήσει αυτή την Κυριακή, δόξα τον Κύριο. Και θυμάμαι τότε η εκκλησία του ψυχικού ήταν 50 άτομα
Και σε μερικά δύο χρόνια είχαμε 200-300, δεν χωράγαμε, δόξα τον Κύριο. Γιατί? Προσευχή, πόση δύναμη έχει η προσευχή. Να αφιερώνουμε το χρόνο μας στην προσευχή. Και όχι μόνο στην εκκλησιαστική προσευχή που είναι πολύ σημαντικό, αλλά και την προσωπική προσευχή μας. Να πηγαίνουμε μέσα στο ταμείο μας που διαβάσουμε λίγο παρακάτω. Να κλείνουμε την πόρτα πίσω μας και να έχουμε αυτή τη συναλλαγή, αυτό το διάλογο με το Θεό μας σε μια καθημερινή βάση. Να μπορώ να μπαίνω στην παρουσία του Θεού και να χαίρομαι γι' αυτό. Και πόσο σημαντικό είναι να μάθουμε τα παιδιά μας να προσεύχονται. Να ξέρουν ότι αυτό είναι η πνοή του χριστιανού. Και ξέρετε, αν μάθουμε το παιδί μας να προσεύχεται, δεν τρέχει στον κόσμο να παρηγορείται. Αν μάθουμε τα παιδιά μας να βρίσκουν παρηγορία στην προσευχή, αν μάθουμε τα παιδιά μας να βρίσκουν την απάντηση στην προσευχή μόνοι τους, δεν θα τρέχουν στον κόσμο να παρηγορηθούν. Δεν τρέχουν στον κόσμο να βρουν αυτό που τους λείπει. Γιατί? Διότι ξέρουν πού να πάνε. Ξέρουν όταν μπουν μέσα στο δωμάτιό τους και κλείσουν την πόρτα, εκεί θα δουν τον πατέρα τους, αλληλούια. Και εκεί θα μπορούν να μιλήσουν στο Θεό τους. Και τι θα γίνει? Και ο Θεός να μιλήσει σε αυτόν. Έχουμε ένα θησαυρό στην Εκκλησία. Οι βάσεις της Εκκλησίας της Πεντηκοστής στην Ελλάδα είναι η προσευχή. Είναι η επιμέλεια στην προσευχή και που κρατάμε το Λόγο του Θεού. Και αν αυτό εμείς σαν γονείς το κρατάμε και καταφέρουμε και το μεταδώσουμε στα παιδιά μας, τότε θα είναι πολύ μεγάλη ευλογία. Πολλές φορές στην Αυστραλία σκέφτομαι και που ξαπλώνω, πάω για ύπνο και σκέφτομαι, λέω, Θεέ μου, αν φύγουν από τη ζωή όλοι αυτοί οι ποιμένες, οι παλιοί, θα πω ονόματα, οι παλιοί ποιμένες, τι θα γίνει το έργο στην Ελλάδα, Σήκωσε, Κύριε, εργάτες. Σήκωσε, Κύριε Θεέ μου, αλληλούια, άνθρωποι πίστιος, επιμελείς, που τρέχουν στο έργο, που είναι κάθε μέρα στο πόστο τους, που είναι κάθε μέρα στην προσευχή, που είναι πρώτοι στην Εκκλησία και τελευταία φεύγουνε. Φέρε μας και τέτοιους εργάτες, σήκωσε τους εργάτες που αγαπάνε το έργο του Θεού, να συνεχίσει αυτό, αλληλούια. Διότι έχω το προνόμιο να έχω πιστέψει πολύ στο 80 και θυμάμαι πως η Εκκλησία αύξανε. Θυμάμαι πως η Εκκλησία μετά από Εκκλησία άνοιγε και με τα μάτια μου είχα δει τότε και την Εκκλησία του Ψυχικού πως αυξήθηκε και αυτή η Εκκλησία. Θυμάμαι σκόλαγα από τη δουλειά μου στην Κηφισιά την Πέμπτη και έτρεχα, έκλεινε το μαγαζί 9 η ώρα και έτρεχα εδώ στην Κηφισιά και θυμάμαι στην παλιά αίθουσα και μετά εδώ και είδαμε το έργο πως αυξήθηκε. Και πως αυξήθηκε? Με προσευχή, με προσευχές. Πως αυξήθηκε? Κρατώ στο Λόγο του Θεού. Πως αυξήθηκε? Με θυσίες, με άνθρωποι που ήταν γενναιόδοροι, όχι μόνο με τα χρήματά τους, αλλά με το χρόνο τους, με τα σπίτια τους. Να ανοίγουν τα σπίτια τους, να είναι μέρα νύχτα, με αδέρφια. Και τι όμορφο που είναι αυτό. Να μπορούμε εμείς αυτό να μεταδώσουμε και στα παιδιά μας, να ξέρουν ότι έτσι γίνεται το έργο του Θεού. Έτσι αυξάνεται μια εκκλησία. Με κόπο, με μόχθο. Όταν δεν προσεύχεστε, μην βατολογείτε ως εθνική. Διότι νομίζω ότι με πολυλογία αυτών θέλω να ακουστεί. Μη ομοιωθείτε λοιπόν με αυτούς. Το δεξεύει ο πατήρ σας τι έχετε χρειά και πριν ζητήσετε παρά αυτού. Και μερικές φορές, και εγώ είμαι ένοχος σε αυτό, πέφτουμε στην παγίδα. Το να ζητάμε, να ζητάμε, να ζητάμε, να ζητάμε. Και ο Λόγος του Θεού λέει και από αλλού, του Ιακώβου νομίζω λέει, ζητάτε και λαμβάνετε. Γιατί? Διότι δεν είμαστε, η καρδιά μας δεν είναι ευθεία με το θέλημα του Θεού. Δεν είμαστε μέσα στο Θεό να γνωρίζουμε ποια αιτήματα πρέπει να προσευχηθούμε. Και λέει και ο Λόγος του Θεού κατά Ιωάννη που διάβασα πριν, εάν μένετε εν ημί και οι λόγοι μου μένουμε εν ημίν, θέλετε ζητήσει ό,τι αν θέλετε και θέλει γίνει σε εσάς. Δόξα τον Κύριο. Και πότε όταν ζητάω θέλει γίνει? Όταν εγώ μένω μέσα στο Λόγο του Θεού. Όταν μένω μέσα στην παρουσία του Θεού. Όταν ο Θεός μένει μέσα μου. Και μετά τι γίνεται? Ό,τι βγαίνει απ' έξω μου είναι το θέλημα του Θεού. Γιατί ο Λόγος του Θεού είναι μέσα μου. Και ό,τι ζητώ είναι αυτό που θέλει και ο Θεός να ζητήσω. Και τι γίνεται? Το ζητάω και ο Θεός μου το δίνει. Γιατί? Διότι είναι θέλημα Θεού. Είναι αυτό που θέλει ο Θεός για τη ζωή μου.
Και μου αρέσει αυτό που λέει. Εν τούτη δοξάζεται ο πατήρ μου, εις το να φέρετε καρπό πολύ, και ούτω θέλει είστε μαθητέ μου. Δόξα τον Κύριο. Διότι ο Θεός χαίρεται όταν εμείς ζητάμε και λαμβάνουμε, γιατί λέει μετά, για να είναι πλήρης η χαρά μας. Να ξέρουμε ότι πάμε στον Πατέρα μας και προσευχόμαστε και ζητάμε. Τι ζητάμε? Αυτό που θέλει ο Θεός να ζητάμε, δόξα τον Κύριο. Και μετά ο Ιησούς Χριστός μας δείχνει πώς να προσευχόμαστε. Λέει το Πάτερ ημών, και μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η προσευχή, διότι αρχίζει με το Πάτερ ημών. Νομίζω μέχρι τότε και οι Εβραίοι δεν νομίζω λέγανε το Θεό Πατέρα, αλλά ο Χριστός έρχεται και εδώ και μας δίνει το Θεό, ιδίως για μας που είμαστε ξένοι και πάρκοι, σαν Πατέρα. Και ένας Πατέρας που αγαπάει. Ένας Πατέρας που συμπονάει το παιδί του. Ξέρετε, έχουμε εγώ από την Ορθόδοξη Εκκλησία και πάντα τον Θεό τον είχα σαν κάποιον αυστηρό, τιμωρό, που δεν καταλαβαίνει, που πρέπει πάντοτε να κάνω εγώ το σωστό, ώστε μην τυχόν κάνω κάτι λάθος και βρω τον πελά μου, Αλλά ο Πατέρας μας δεν είναι έτσι. Ο Θεός μας καταλαβαίνει, Συμπονάει, λέει κάπου αλλού, Ο Χριστός ξέρει τι τραβάω, τι βάρος σηκώνω, πώς είμαι, και όταν πέφτω δεν τρέχω μακριά γιατί ντρέπω τον Θεό, αλλά πάω στο Θεό. Αυτή είναι η διαφορά, Αυτή είναι η διαφορά του Πατέρα, που αγαπάει. Το Πατέρα που συμπονάει. Το Πατέρα που έχει σπλάχνα, Και γι' αυτό εμείς είμαστε πολύ προνόμιοι θέση, Γιατί ό,τι και να κάνουμε, ό,τι λάθη, όπου πέφτουμε, πάντα ξέρουμε πού μπορούμε να πάμε πίσω, Πού, στον Πατέρα μας. Και πώς ήταν ο Πατέρας, να περιμένει εκεί να μας μαλώσει? Όχι. Μας περιμένει εκεί με την καλιά του ανοιχτή, έτοιμος να μας δεχτεί μέσα στην αγκάλη του, και να μας πει: δεν πειράζει παιδί μου, έλα, εγώ θα σε πλύνω με το αίμα του γιού μου, αλληλούια, εγώ θα σε φέρω πάλι μέσα στην αγκαλιά μου, εγώ θα σε δυναμώσω, εγώ θα σε πληρώσω στο Πνεύμα Άγιο, ώστε να γίνει οικοδομή μέσα σου, και να σταθείς πάλι όπως πρέπει, με την πίστη στην καρδιά σου, αλληλούια, και με την αυτοποίθηση μέσα σου, ποιον? Στο Θεό, ότι έχεις το Θεό, ότι έχεις παρησία, γιατί ο Θεός είναι ο Πατέρας σου, αλληλούια. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η προσευχή, γιατί μας δείχνει πώς να προσευχόμαστε. Και όπως είπα πριν, και εγώ είμαι ένοχος σε αυτό, αρχίζω με τα αιτήματα, όμως είναι πολύ σημαντικό όταν προσευχόμαστε, να θυμόμαστε ποιος είναι ο Θεός, ποιοι είμαστε εμείς και ποιοι είναι η αδερφότητα για μας. Υπάρχουν οι μεσχέσεις. Ο Θεός, εγώ και η σχέση μου με τα αδέρφια μου. Γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό με τον Θεό. Και όταν προσεύχομαι, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνω να καταλάβω ότι ο Θεός που είναι εντός ουρανής είναι Άγιος. Ο Θεός είναι Άγιος. Και έρχομαι μέσα στην παρουσία του Θεού γνωρίζοντας ότι ο Θεός είναι υπερπάνω τα πάντα μέσα στη ζωή μου. Είναι ο Άγιος Θεός. Και αυτό τι με καταστά εμένα? Ένας άνθρωπος. Και εκεί δείχνει την αγιότητα του Θεού, τη δύναμη του Θεού σαν δημιουργός και τι είναι ο Θεός, αλληλούια. Και μετά παίρνω την αρμόδια θέση μου, τι είμαι? Ένα παιδί του Θεού, ελεημένο παιδί του Θεού. Και όπως λέει ο Λόγος του Θεού, και αν κάνουμε όλο το Λόγο του Θεού και κάνουμε όλα τα τέλεια, πάντα τι θα λέω για τον εαυτό μου? Ότι είμαι ένα τίποτα, τίποτα. Γιατί όλα είναι η χάρη του Θεού. Όλα είναι το έλεος του Θεού. Όλα είναι ο Θεός μέσα στη ζωή μου, το οποίο μου δίνει τη δύναμη ώστε να πράττω το θέλημά του. Αλληλούια. Πάτερ ημών εν της ουρανής, έχεις το όνομά του, ελθέτω η βασιλεία σου. Όπως είπα και πριν, πρέπει να νοιαζόμαστε για τη βασιλεία του ουρανού. Ο Θεός, ο Χριστός, αγαπάει την Εκκλησία του. Αγαπάει το έργο του στη γη. Και εμείς θα πρέπει να αγαπάμε το έργο του Θεού. Πρέπει και εμείς να θέλουμε αυτό που θέλει ο Θεός. Και τι θέλει ο Θεός? Να σωθούν οι ψυχές. Να έρθουν στην επίγνωση της αλήθειας και να γνωρίσουν Χριστό. Και εμείς θέλουμε αυτό που θέλει ο Θεός. Αν εγώ δεν θέλω αυτό που θέλει ο Θεός, τότε είμαι σε κίνδυνο να μην έχω ταυτιστεί με το θέλημα του Θεού. Είμαι σε κίνδυνο ο Θεός να μην ζει μέσα μου,
Διότι η επιθυμία μου θα πρέπει να είναι επιθυμία του Θεού. Αυτό που θέλω θα πρέπει να είναι αυτό που θέλει ο Θεός. Και τι θέλει ο Θεός, αλληλούια. Ελθέτω η βασιλεία σου και γεννηθείτε το θέλημά σου, ε. Αυτόν τον καιρό ζητώ πάρα πολύ στον Θεό να το θέλημά του να γίνει στη ζωή μου και στην οικογένειά μου, ε. Όπως το θέλημά του γίνεται στον ουρανό, να γίνει και στη γη, ε. Δηλαδή, ό,τι πράττω να είναι το θέλημα του Θεού. Ό,τι επιλογή, ό,τι σκέψη, ό,τι πάω να κάνω να είναι αυτό που θέλει ο Θεός στη ζωή μου. Διότι δεν είναι πάντα έτσι. Μερικές φορές οι επιθυμίες μας, αυτό που θέλουμε πάρα πολύ, κάτι που έχει μπει μες στην καρδιά μας και έχει ριζώσει, το θέλουμε πάρα πολύ. Όμως δεν είναι πάντα το θέλημα του Θεού, ε. Γιατί οι επιθυμίες έρχονται. Αλλά πρέπει του Πνεύματος Αγίου να ξέρουμε τι είναι από το Θεό και τι δεν είναι από το Θεό. Τι θέλει ο Θεός στη ζωή μας και ποιο είναι το θέλημα του Θεού και ποιο δεν είναι. Και επειδή μία πόρτα άνοιξε, δεν σημαίνει το Θεό. Πρέπει να πηγαίνουμε ενώπιον του Θεού και να ζητάμε, να ρωτάμε, τι θέλεις Κύριε, ποιο είναι το θέλημά σου. Ας γίνει το θέλημά σου στη ζωή μου όπως εκείνη στον ουρανό, που όλα είναι τέλεια στον ουρανό, διότι εσύ κυβερνάς τέλεια. Εδώ στη γη όμως έχουμε το πονηρό, ε, που δεν μας πλανήσει, που ήδη σε όλα τα μέσα βρίσκεται, παντού προσπαθεί, ε, τι να κάνει, να ρίξει λέει και τους εκλεκτούς. Ο Θεός μας φυλάξει, ε, να είμαστε πάντως σε μια θέση που έχουμε, δεν ξέρω τι λέξη, θα προσπαθήσω τα αισθητήρια γυμνασμένα, εύχομαι να είναι αυτό σωστό, και να είμαστε σε μια θέση που ξέρουμε τι μας γίνεται, ε. Να έχουμε το Λόγο του Θεού μέσα στη ζωή μας. Να έχουμε τη σοφία του Θεού. Και να μην έχουμε τη σοφία του Θεού, ο Λόγος του Θεού λέει να ζητάμε. Να είμαι σε αυτή τη θέση να ζητάμε. Κύριε, δώσ' μου σοφία. Πώς να χειριστώ το παιδί μου. Πώς να χειριστώ τα πράγματα που μου δίνεις. Πώς να χειριστώ ό,τι μου έχεις δώσει στη ζωή μου. Τι έχω ξανακάνει αυτό. Δεν είμαι από τα γενοφάσκα μου ο πατέρας. Δεν είμαι από τα γενοφάσκα μου σύζυγος. Η δουλειά που κάνω δεν ήξερα πάντοτε. Δώσ' μου σοφία ότι ό,τι κάνω να είναι το θέλημά σου. Αλληλούια. Τον άτον ημών το επίσιον, δώσ' ημών σήμερον. Και αυτή είναι μια παγίδα που πέφτουμε πολλές φορές. Ε. Βλέπουμε δεξιά και αριστερά και θέλουμε. Επιθυμούμε. Και ο Θεός θέλει να είμαστε σε μια θέση ώστε να είμαστε αυτάρκεις. Ε. Φτάνουνε. Να φτάνουν αυτά που έχουμε. Γιατί είναι η παγίδα των σήμερων ημέρων, ε. Σήμερων ημερών. Να θέλουμε κάτι παραπάνω. Να βλέπουμε δεξιά, να βλέπουμε αριστερά, να αποκτήσω και αυτό. Να αποκτήσω και εκείνο. Και δίνουμε όλη τη δύναμή μας εκεί, ε. Και δίνουμε όλη την ενέργειά μας εκεί. Όμως δεν θέλουμε αυτό. Δώσε με σήμερον τον άρτον που χρειαζόμαστε. Ό,τι χρειαζόμαστε, Κύριε. Και λόγω του δρόμου κάπου αλλού έχετε σκεπάσματα και τροφάς. Αρχίστε σε αυτά, ε. Και πόσο σημαντικό είναι να μην μας απορροφάει ο κόσμος και να μας λέει ο κόσμος τι χρειαζόμαστε. Είναι το χειρότερο πράγμα. Να μας λέει ο κόσμος τι χρειάζομαι, ε. Ότι ο λόγος του Θεού λέει δεν χρειάζομαι τίποτα. Και ό,τι χρειαστώ, ο καλός επιμένας τι θα κάνει, ε. Θα μου το δώσει. Ζητείτε τη βασιλεία των ουρανών, τη δικαιοσύνη αυτού. Και όλα τα άλλα τι θα κάνει ο Κύριος, θα τα προσθέσει. Και το έχουμε δει αυτό στη ζωή μας. Όταν νοιαζόμαστε για τα πράγματα του Θεού, όταν νοιαζόμαστε τι νοιάζεται ο Θεός προσθέτει. Και πολλές φορές στη ζωή μου έχει δώσει ο Θεός που ούτε καν φανταζόμουν. Ούτε καν είχα προσευχηθεί, ε, και πράγματα τα οποία ούτε φανταζόμουν. Και είναι τόσο καλός. Γιατί ξέρει ο Θεός ότι όταν εμείς χειριζόμαστε τα πράγματα του Θεού, μας δίνει ό,τι χρειαζόμαστε. Χωρίς να το ζητήσουμε. Ας ζητήσουμε τώρα αυτό των άτων ημών, το πίσω, ώστε να μην πεινάσουμε, που λέει και ο Δαβίδ, να μην γίνουμε κλέφτες, αλλά να έχουμε την πιστοσύνη στο Θεό. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να εμπιστεύουμε το Θεό. Να έχω πίστη ότι ό,τι χρειάζομαι, ο Θεός θα μου το δώσει. Όταν εγώ κάνω το θέλημά του. Αλληλούια. Και συγχώρεσεν ημάς τις αμαρτίες ημών, καθώς εμείς συγχωρούμε ίσως αμαρτώντας ημάς. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο μερικές φορές. Γιατί τα αδέρφια μας είναι εύκολο να συγχωρέσουμε. Όμως ζούμε, όπως είπαμε και πριν, τις έσκατες ημέρες.
Είναι δύσκολα εκεί που δουλεύουμε. Οι άνθρωποι είναι πολύ παράξενοι, τους κυβερνάει ο πονηρός και κάνουν πράγματα τα οποία είναι αλόκοτα και μερικές φορές ούτε καν ασαρτησίες τελείως. Όμως ο Θεός θέλει να είμαστε σε μια θέση που εμείς συγχωρούμε. Γιατί για τους ανθρώπους αυτός είναι αλόκοτο αυτό. Κάποιος να τους συγχωρέσει, Και για πολλά χρόνια, τώρα γύρω από το 2019, ζω μια πολύ δύσκολη στιγμή στη δουλειά. Έχω ένα αφεντικό, είναι στα ελληνικά αυτό, δεν μπορώ να το πω, δεν το ακούσει, που είναι πολύ παράξενος, είναι πολύ δύσκολος και πολύ άδικος, δόξα τον Κύριο. Και ο Θεός θέλει επομένω. Και ο Θεός θέλει να δείχνω αγάπη. Και ο Θεός θέλει να συγχωρώ, Και μερικές φορές είναι πολύ δύσκολο. Γιατί χάνεις ευκαιρίες, χάνεις προαγωγές, χάνεις το ένα, χάνεις το άλλο, ταπεινώνεσαι. Όμως μερικές φορές αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Ότι μερικές φορές ο Θεός θέλει να ταπεινωθούμε. Θέλει ο Θεός να γυρίσουμε και το άλλο μάγουλο. Και μπορεί να είναι ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά. Όσο επιτρέψει ο Θεός, θέλει ο Θεός να είμαστε σε αυτή τη θέση, να σου χωρούμε και να λέμε δεν πειράζει. Και ξέρετε πότε είναι εύκολο, όταν θυμόμαστε ποιοι είμαστε εμείς και πώς ο Θεός έχει συγχωρέσει εμάς. Όταν είμαστε σε θέση ευγνωμοσύνης, γιατί ο Θεός έχει κάνει ζωή μας, τότε είναι πολύ εύκολο να συγχωρέσουμε τους άλλους. Αλληλούια. Γιατί και εμείς τι ήμασταν, και εμείς πού βρισκόμασταν, Και μερικές φορές το ξεχνάμε, όμως έχετε λόγους του Θεού και μας το επιθυμίζει. Έχετε το Πνεύμα το Άγιο και μας ελέγχει και μας λέει, συγχώρεσε. Και όπως ο Χριστός απάνω στο Σταυρό είπε αυτά τα όμορφα λόγια, συγχώρεσέ τους, δεν ξέρω τι κάνουν, έτσι κι εμείς, να μάθουμε να συγχωρούμε. Και εμείς φέρεις εμάς των πειρασμών, αλλά ελευθερώσε εμάς από του πονηρού. Δισού είναι η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα στους αιώνους. Αμήν. Και μερικές φορές προσευχόμαστε και καλό κάνουμε να μην μας φέρει σε πειρασμό. Όμως μερικές φορές γινόμαστε ψεύτες, γιατί φέρνουν τον εαυτό μας σε πειρασμό. Ο Θεός μας φυλάξει αυτόν τον καιρό, διότι θυμάμαι ότι όταν πιστέψαμε εμείς, το πρώτο πράγμα που κάναμε ήταν βγάλαμε τηλεόραση έξω από το σπίτι μας, όταν πιστέψαμε, για να είμαστε ελεύθεροι από τον κόσμο. Και τώρα όμως ζούμε μέρες που είναι, δεν μπορείς να εξηγήσεις, όλοι έχουμε ένα κινητό στη τσέπη και ένα κινητό που να βλέπεις τα πάντα, Μπορεί να δεις ό,τι θέλεις, χωρίς να σε βλέπει κανένας, χωρίς να ξέρει κανένας τίποτα, Και μερικές φορές προσευχόμαστε, Κύριε μη μας φέρεις σε πειρασμό. Και τι κάνουμε εμείς, πέφτουμε εμείς στο πειρασμό. Πέφτουμε εμείς από link σε link, πάμε εμείς στο ίντερνετ. Κοιτάμε πράγματα που δεν πρέπει να κοιτάμε, Και πρέπει να είμαστε σε μια θέση πλέον, δύο σε κατά τις ημέρες, που να έχουμε κάποιο φραγμό, Που να ξέρουμε ό,τι θέλει ο Θεός και τι δεν θέλει ο Θεός. Και ξέρετε, ένα καρπό του Πνεύματος Αγίου λένε η εγκράτεια. Να είμαστε εγκρατείς. Να ξέρουμε πώς να χρησιμοποιούμε τα πράγματα. Και ένας αδερφός μου είχε ρωτήσει μια φορά, αδερφέ, είναι αμαρτία να έχω ένα τηλέφωνο iPhone. Και η αλήθεια είναι, το iPhone δεν είναι αμαρτία. Πώς χρησιμοποιώ εγώ το iPhone είναι αμαρτία. Τι εγώ κοιτάω στο iPhone είναι αμαρτία. Γιατί μπορεί ο αδερφός να έχει το τηλέφωνό του και να ακούει κηρύγματα και να ακούει ύμνη όλη μέρα, όλο μπορεί να έχει το τηλέφωνό του και να κάνει πράγματα που ούτε καν μπορούμε να μιλήσουμε πάνω σε αυτόν τον άμβονα, δόξα τον Κύριο. Ο Θεός μας έχει δώσει ό,τι χρειαζόμαστε, ώστε μπορούμε να σταθούμε δυνατοί σε αυτόν τον κόσμο. Αλληλούια. Σας είπε όλο το νερό, συγγνώμη. Δόξα τον Κύριο. Μας έχει δώσει ό,τι χρειαζόμαστε, μας έχει δώσει προσευχή. Δεν προλαβαίνουμε, μας έχει δώσει και νηστεία, Πολύ σημαντικό να είναι μέρος της ζωής μας, η νηστεία. Και θα πω αυτό και θα κλείσω γιατί πέρασε η ώρα. Θυμάμαι όταν ήμουν νέος, θυμάμαι την αδερφή μου, κάθε Τετάρτη νηστεύαμε, Νηστεύαμε ο Θεός να μας κρατήσει σε αγιασμό. Είμαστε παντρεμένοι και θέλαμε να ζήσουμε μια ζωή αγιασμό, Και θυμάμαι, κάθε Τετάρτη το είχαμε. Προσευχόμαστε όλη την εβδομάδα και Τετάρτη ήταν ο Θεός να λάβει, να λάβει τη σκέψη μας, τη σάρκα μας, τα πάντα, ώστε να είμαστε σε αγιασμό, Και θυμάμαι πόσο πιστός ήταν ο Θεός. Πόσο ο Θεός μας κράτησε, μέρθει ο Θεός να μας συστήσει, και τον σύντροφό μου, θα παντρευτούμε,
ώστε να είμαστε σε αυτό το αγιασμό, να είμαστε σε αυτή την καθαρότητα, να είμαστε σε έναν δρόμο το οποίο ο κόσμος γέλαγε. Ο κόσμος θεωρούσε δεν ήταν φυσιολογικό, νέα παιδιά τώρα να περπατάνε στο αγιασμό, αλληλούια. Αλλά πόσο σημαντικά είναι τα εργαλεία που μας έχει δώσει ο Θεός να χρησιμοποιούμε. Προσευχή. Προσευχή, θυμάμαι. Προσευχή ώρες στο σπίτι. Προσευχή στην εκκλησία. Προσευχή στην ολονυκτία. Και ψάχναμε πού έχει ολονυκτία. Και θυμάμαι πέρσι που ήρθαμε με τις αδερφές στη Μελβούνη. Είχαμε πάει στην οίκια που είχαν ολονυκτία προσευχή. Και πολύ χάρηκα διότι είμαστε εκεί 12 ώρα και βλέπαμε ζευγάρια, νέοι να έρχονται όλη νύχτα στα γόνατα να προσεύχονται. Λέω τι ωραίο που είναι. Άλλοι νέοι του κόσμου ήταν σε κοσμικά κέντρα και διάφορα άλλα πράγματα και βλέπουμε τα νέα, οι νέοι μας, εμείς τα παιδιά μας να μπαίνουν στην εκκλησία, να έχουν πάρει λεωφορεία. Κάποιοι νεολαίοι είχαν έρθει από τη Λούτσα και είχαν πάρει 3 λεωφορεία να πάνε στην Νίκαια. Δόξα τον Κύριο, την ολονυχτία. Δόξα τον Θεό, αλληλούια. Και κρατώντουσαν μέχρι τις 6 ώρα το πρωί. Δόξα τον Θεό. Τι ευλογημένες μέρες ζούμε μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Τι ευλογία να είναι να είμαστε παιδιά του Θεού και να έχουμε όλα αυτά που μας έχει δώσει ο Θεός, ώστε να κρατάμε το αγιασμό μας, να είμαστε καθαροί και να είμαστε νικητές. Νικητές εν Χριστώ, αλληλούια. Να είμαστε άνθρωποι το οποίο δεν μας επηρεάζει ο κόσμος. Δεν μας επηρεάζουν τι κάνουν οι άλλοι. Δεν μας επηρεάζουν τι έχουν οι άλλοι. Αλλά εμείς έχουμε άλλο στόχο, τη Βασιλεία των Ουρανών. Η Εκκλησία του Χριστού. Η αδερφότητα. Η αγάπη των Αγίων. Οι κοινωνίες μεταλλήλων, οι προσευχές, οι νηστείες, οι ονυχτείες, τα πράγματα του Θεού. Να νοιάζομαι τι νοιάζεται ο Θεός. Και τότε θα είμαι στη ευλογημένη θέση ο Θεός να ζει μέσα μου. Και εγώ να ζω μέσα στο Θεό. Τι όμορφο να είναι αυτό. Κάθε μέρα να ζει ο Θεός μέσα μου. Να με παρηγορεί, να με προτρέπει, να με οδηγεί, να με ελέγχει. Να είμαι σε ένα μέρος το οποίο ξέρω τι θέλει ο Θεός από μένα. Και κλείνοντας, θέλω να πω ότι νιώθω πολύ, και όλη η οικογένειά μου, πολύ ευλογία όταν ερχόμαστε εδώ. Και προσευχόμαστε ο Θεός να κρατήσει αυτή την ευλογία μέσα στην Εκκλησία σας και σε όλες τις Εκκλησίες της Ελλάδος. Ζείτε κάτι που δεν υπάρχει έξω, δόξα τον Κύριο. Και δεν λέω εδώ να υψώσω ανθρώπους, να υψώσω εκκλησίες, ούτε δόγματα, όμως λέω την αλήθεια. Γιατί βλέπουμε και πάσχουμε έξω, Βλέπουμε τι γίνεται σε άλλες εκκλησίες, βλέπουμε τι γίνεται σε άλλους τόπους και βλέπουμε τα παιδιά να ταλαιπωρούνται και οι νέοι να ταλαιπωρούνται. Όμως έχουμε το προνόμιο να έχουμε εργάτες που κρατούν τον λόγο του Θεού. Και ο λόγος του Θεού είναι αυτό που μας κρατεί. Είναι ο λόγος του Θεού αυτό που μας δίνει τροφή. Είναι ο λόγος του Θεού που μας δυναμώνει. Είναι το Πνεύμα το Άγιο που μας οικοδομεί. Είναι όλα αυτά τα εργαλεία που μας δίνει ο Θεός να σταθούμε νικητές και να δούμε αυτό που όλοι ποθούμε και σαν γονείς, τα παιδιά μας να μεγαλώνουν Χριστό, δυνατοί, με το λόγο του Θεού στα χέρια τους και παραπάνω το λόγο του Θεού στις καρδιές τους. Να λαλούν λόγια Θεού και να νοιάζονται για αυτό που νοιάζεται ο Θεός. Αμήν, αλληλούια. Ο Θεός να μας λογίσει όλους. Αλληλούια.